Πες μου ότι δεν είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια. Ξανακύλησα. Τρώω ντόνατς. Είστε σίγουροι ότι όλοι στην παρέα σας είναι άνθρωποι? Μήπως ανάμεσά σας υπάρχει ένα βαμπύρ? Μήπως ο καλύτερός σας φίλος είναι λυκάνθρωπος? Ή μήπως είναι ένας απλός άνθρωπος που προσπαθεί να επιβιώσει? Σε αυτό το παιχνίδι κρυφών ρόλων πρέπει να βρούμε εγκαίρως ποιος είναι με το μέρος μας και ποιος θέλει το κακό μας. Η Κυνηγή της Νύχτας είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι παρέας, κατάλληλο για 5-8 παίκτες, ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να καταφέρουμε να επιβιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να πετύχουμε το στόχο μας σύμφωνα με τον κρυφό μας ρόλο. Αρχικά, ενώνουμε τα δύο κομμάτια της γραμμής ζημιάς για να φτιάξουμε ένα ενιαίο κομμάτι. Στη συνέχεια, ξεχωρίζουμε τις κάρτες σε διαφορετικές στίβες ανάλογα με το πίσω μέρος τους και τις τοποθετούμε στην άκρη του τραπεζιού. Μετά, τοποθετούμε τις 6 κάρτες τοποθεσίας τυχαία σε έναν κύκλο στο κέντρο του τραπεζιού. Τα κόκκινα βέλη δείχνουν τη γειτονική από αριστερά τοποθεσία. Ο καθένας επιλέγει ένα χρώμα παίκτη και παίρνει την ανάλογη κάρτα παίκτη, το πιόνι και το δείκτη ζημιάς του χρώματός του. Όλοι οι παίκτες τοποθετούμε το δείκτη ζημιάς μας στην αρχική θέση της γραμμής ζημιάς και το πιόνι μας στο τραπέζι εντός του κύκλου των καρτών τοποθεσίας. Τα δύο ζάρια τοποθετούνται δίπλα στα πιόνια μέσα στον κύκλο των καρτών τοποθεσίας. Οι τρεις στίβες καρτών με τα χρώματα πράσινο, πορτοκαλί και μπλε ανακατεύονται ξεχωριστά. Μετά τοποθετούνται κλειστές η μία δίπλα στην άλλη, πλάι στον κύκλο των καρτών τοποθεσίας. Στη συνέχεια, οι κάρτες χαρακτήρων χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Άνθρωποι, βαμπύρ και λυκάνθρωποι. Στις πρώτες παρτίδες μας δεν χρησιμοποιούμε τις κάρτες με δίνει πάνω δεξιά, παρά μόνο όταν εξασκηθούμε καλά. Ανάλογα με τον αριθμό των παικτών, παίρνουμε και τον ακόλουθο αριθμό από λυκανθρώπους, βαμπύρ και ανθρώπους. Τέλος, ανακατεύουμε όλες τις επιλεγμένες κάρτες χαρακτήρων και μοιράζουμε μία κλειστή σε κάθε παίκτη. Διαβάζουμε προσεκτικά τη δική μας κάρτα χαρακτήρα και την τοποθετούμε κλειστή μπροστά μας πάνω στην κάρτα παίκτη. Πολύ σημαντικό! Όταν μοιραστούν οι κάρτες χαρακτήρων, θα πρέπει να παραμείνουν κρυφές από τους υπόλοιπους παίκτες, μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητά μας. Η ιδιότητα μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι διαφορετική ανά χαρακτήρα και εξηγείται πάνω στην κάρτα χαρακτήρα που μας έχει δοθεί. Άλλες σημαντικές πληροφορίες που περιέχει η κάρτα χαρακτήρα είναι ο σκοπός, το όνομα του χαρακτήρα, η ομάδα στην οποία ανήκει ο χαρακτήρας και ο αριθμός, ο οποίος υποδεικνύει την τιμή πόντων ζημιάς στην οποία ο χαρακτήρας εξοντώνεται και βγαίνει από το παιχνίδι. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Επιλέγουμε ποιος θα παίξει πρώτος και ακολουθούν οι υπόλοιποι δεξιόστροφα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε στο γύρο μας είναι να ρίξουμε τα ζάρια και να κινήσουμε το χαρακτήρα μας. Ρίχνουμε λοιπόν μαζί και τα δύο ζάρια. Προσθέτουμε τα αποτελέσματά τους και τοποθετούμε το πιόνι μας στην ανάλογη τοποθεσία. Είναι υποχρεωτικό να αλλάξουμε τοποθεσία, οπότε, αν ρίξουμε τα ζάρια και φέρουμε τον αριθμό τοποθεσία στην οποία ήδη βρισκόμαστε, ξαναρίχνουμε μέχρι να φέρουμε το αποτέλεσμα που θα μας οδηγήσει σε άλλη τοποθεσία. Αν φέρουμε 10, μπορούμε να αφήσουμε το χαρακτήρα μας σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε στο γύρο μας, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό, είναι να εφαρμόσουμε τις οδηγίες της κάρτας τοποθεσίας που στέκεται πλέον ο χαρακτήρας μας. Κάθε μία από τις 6 τοποθεσίες προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες. Στις περισσότερες μπορούμε να τραβήξουμε μία κάρτα. Όταν μία στίβα καρτών αδειάσει, τα αντίστοιχα σκάρπα ανακατεύονται και γίνονται αυτά η νέα στίβα. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι κάρτες τοποθεσίας. Καλύβα της Οξάνα. Όταν καταλήξουμε σε αυτή την τοποθεσία, τραβάμε την πρώτη κλειστή κάρτα μάντισσας από την πράσινη στίβα.
Διαβάζουμε το κείμενο από μέσα μας και μετά δίνουμε την κάρτα σε οποιονδήποτε παίκτη που είναι ακόμα στο παιχνίδι. Ο παίκτης αυτός διαβάζει με τον ίδιο τρόπο το κείμενο και ελέγχει αν επηρεάζεται ο χαρακτήρας του. Εάν ναι, τότε ακολουθεί τις οδηγίες χωρίς όμως να αποκαλύψει τίποτα άλλο. Εάν όχι, λέει τίποτα δεν συμβαίνει. Μετά από αυτό, ο πρώτος παίκτης παίρνει πίσω την κάρτα και την τοποθετεί κλειστή δίπλα στην πράσινη στίβα, δημιουργώντας τα πράσινα σκάρτα. Έχουμε πλέον πληροφορίες για αυτό τον παίκτη. Αν αργότερα στο παιχνίδι γνωρίζουμε σε ποια ομάδα ανήκει ο καθένας, οι κάρτες μάντισσας δεν αχρηστεύονται. Μπορούμε και πάλι να τις χρησιμοποιήσουμε κάνοντας ζημιά ή θεραπεύοντας συγκεκριμένους παίκτες. Προσοχή! Την κάρτα μάντισσας τη δίνουμε πάντα σε άλλον παίκτη. Μόνο αυτός ακολουθεί τις οδηγίες και ποτέ αυτός που τράβηξε την κάρτα. Καθορίστε από την αντίδρασή του σε ποια ομάδα ανήκει. Επόμενη κάρτα τοποθεσίας είναι το δέντρο της μάγισσας. Όταν καταλήξουμε σε αυτή την τοποθεσία, μπορούμε να επιλέξουμε κάποιον παίκτη στο παιχνίδι και να εφαρμόσουμε μία από τις δύο ακόλουθες ενέργειες. Είτε προκαλούμε δύο πόντους ζημιάς στον επιλεγμένο παίκτη, είτε ο επιλεγμένος παίκτης μπορεί να θεραπεύσει έναν πόντο ζημιάς. Αν τώρα καταλήξουμε στην τοποθεσία του πέτρινου κύκλου, μπορούμε να κλέψουμε μία κάρτα εξοπλισμού που έχει οποιοδήποτε χαρακτήρας. Στη συνέχεια την τοποθετούμε μπροστά μας. Αν κανείς δεν έχει κάρτες εξοπλισμού, τίποτα δεν συμβαίνει. Επόμενη τοποθεσία στην οποία μπορούμε να καταλήξουμε είναι το παρεκκλήσι. Σε αυτή την περίπτωση τραβάμε την πρώτη κλειστή κάρτα πλεονεκτήματος από την μπλε στίβα και ακολουθούμε τις οδηγίες της. Στην περίπτωση που καταλήξουμε στο νεκροταφείο, τραβάμε την πρώτη κλειστή κάρτα μάχης από την πορτοκαλί στίβα και ακολουθούμε τις οδηγίες της. Τέλος, αν καταλήξουμε στην πηγή της γνώσης, τραβάμε την πρώτη κάρτα από οποιαδήποτε από τις τρεις στίβες και ακολουθούμε τις οδηγίες της. Εάν τραβήξουμε μία μπλε ή πορτοκαλί κάρτα σε μία τοποθεσία, πρέπει να προσέξουμε τι είδος είναι. Υπάρχουν δύο είδη. Είτε είναι γεγονός που εφαρμόζεται άμεσα, είτε πολύτιμος εξοπλισμός, ο οποίος τοποθετείται δίπλα στην κάρτα χαρακτήρα μας. Όταν λοιπόν τραβάμε μία κάρτα γεγονότος, αμέσως διαβάζουμε τις οδηγίες της κάρτας δυνατά. Κατόπιν τοποθετούμε την κάρτα ανοιχτή στα σκάρτα του ίδιου χρώματος. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε κάρτα γεγονότος για να συμβεί το γεγονός αργότερα. Οι οδηγίες με τη λέξη «πρέπει» ή ένα θαυμαστικό στο τέλος πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Αν οι οδηγίες δεν περιέχουν τη λέξη «πρέπει» ή ένα θαυμαστικό στο τέλος, μπορούμε να επιλέξουμε να μην τις εφαρμόσουμε. Όταν τώρα τραβάμε μία κάρτα εξοπλισμού και πάλι διαβάζουμε αμέσως τις οδηγίες της κάρτας δυνατά, κατόπιν την τοποθετούμε ανοιχτή δίπλα στην κάρτα χαρακτήρα μας. Αυτές οι κάρτες ισχύουν πάντα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως ανάλογα με το κείμενο. Πολλές από αυτές πρέπει να εφαρμόζονται για όσο διάστημα τις έχουμε. Άλλες με τη λέξη «μπορείτε» ή κάτι παρόμοιο επιλέγουμε αν θα τις χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Μπορούμε να έχουμε όσες κάρτες εξοπλισμού θέλουμε, αλλά δεν επιτρέπεται να τις ξεσκαρτάρουμε όποτε θέλουμε. Οι ιδιότητες πολλαπλών καρτών προστίθενται, μπορούν όμως και να ακυρώνουν η μία την άλλη. Η τρίτη ενέργεια του γύρου μας είναι η επίθεση. Μπορούμε να επιτεθούμε σε ένα παίκτη εντός της περιοχής επίθεσής μας. Δηλαδή, είτε στην ίδια τοποθεσία που βρίσκεται ο χαρακτήρας μας, είτε στη γειτονική, η οποία είναι η αμέσως διπλανή κατά την κατεύθυνση του βέλους. Επιλέγουμε λοιπόν ένα θύμα και ρίχνουμε και τα δύο ζάρια μαζί. Το μικρότερο αποτέλεσμα αφαιρείται από το μεγαλύτερο. Η διαφορά τους είναι η πόντη ζημιάς που θα υποστεί το θύμα. Αν μια επίθεση καταλήξει να μην προκαλέσει ζημιά, τότε είναι αποτυχημένη. Οι ανοιχτές κάρτες εξοπλισμού και των δύο συμμετεχόντων μπορούν να επηρεάσουν την επίθεση. Αν μια κάρτα επιτρέπει μια επίθεση σε πολλά θύματα, το αποτέλεσμα των ζαριών ισχύει για όλες τις επιθέσεις. Αν ένας παίκτης υποστεί ζημιά, μετακινεί ανάλογα το δείκτη ζημιάς του προς τα εμπρός. Ενώ αν ένας παίκτης θεραπευτεί, τον μετακινεί ανάλογα προς τα πίσω. Αν ο δείκτης ζημιάς ενός χαρακτήρα φτάσει στη θέση στην οποία υπάρχει το πρώτο γράμμα του ονόματός του ή ο αριθμός που αναγράφεται στην κάρτα χαρακτήρα,
τότε αυτός ο χαρακτήρας εξοντώνεται και βγαίνει από το παιχνίδι. Αποκαλύπτει λοιπόν το χαρακτήρα του και αφαιρεί το πιόνι και το δείκτη ζημιάς του από το παιχνίδι. Δεν μπορεί να εκτελέσει άλλες ενέργειες. Όταν προκαλούμε την εξόντωση ενός παίκτη, μπορούμε να πάρουμε μία κάρτα εξοπλισμού από τον παίκτη που εξοντώθηκε. Οι υπόλοιπες τοποθετούνται στα αντίστοιχα σκάρτα. Αν περισσότεροι του ενός παίκτες εξοντωθούν την ίδια στιγμή, μπορούμε να πάρουμε μία κάρτα εξοπλισμού από κάθε εξοντωμένο παίκτη. Κάθε χαρακτήρας έχει μία ιδιότητα. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα του χαρακτήρα μας, θα πρέπει να αποκαλύψουμε την ταυτότητά μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν δεν είναι ο γύρος μας. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης καταφέρει να πετύχει το στόχο της κάρτας χαρακτήρα του. Η κάρτα χαρακτήρα αποκαλύπτεται και νικητής είναι κάθε παίκτης του οποίου ο σκοπός πέτυχε. Αν πετύχατε το σκοπό σας, δεν χρειάζεται να περιμένετε να έρθει ο γύρος σας για να το αποκαλύψετε. Αν πολλοί παίκτες πέτυχαν το σκοπό τους ταυτόχρονα, τότε όλοι νικούν. Οι παίκτες που εξοντώθηκαν, αλλά πέτυχε ο σκοπός τους, κερδίζουν και αυτοί. Για παράδειγμα, αν εξοντωθεί ο τελευταίος λυκάνθρωπος, όλα τα βαμπύρ νικούν, μαζί με αυτά που είχαν εξοντωθεί. Ομοίως, αν όλα τα βαμπύρ εξοντωθούν, τότε όλοι οι λυκάνθρωποι νικούν. Οι άνθρωποι έχουν ατομικούς σκοπούς. Μπορεί όμως να συμβεί κάποιοι να πετύχουν πολύ διαφορετικούς στόχους την ίδια στιγμή. Και σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν πολλοί νικητές. Αυτή ήταν η κυνηγή της νύχτας. Ένα μυστηριώδες παιχνίδι κρυφών ρόλων που θα σας ενώσει ή θα σας διχάσει. Στους κανόνες του παιχνιδιού θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους χαρακτήρες, αλλά και κάποιες παραλλαγές. Είμαι η Μάιρα και όλοι εμείς στην Γκάισα σας ευχόμαστε καλά παιχνίδια! Εάν σας άρεσαν οι κυνηγοί της νύχτας, κάντε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Για απορίες σχετικά με τους κανόνες του παιχνιδιού, από κάτω, στα σχόλια. Γεια σας!